Αισθάνεσαι μετά από τόσα χρόνια ρεπόρτερ, σχολιογράφος, αρθρογράφος, κεντρή, να το πω έτσι, πώς αισθάνεσαι εκδότης τώρα? Νιώθεις καλά, νιώθεις δυνατός? Εκδότης δεν το έχω νιώσει ποτέ μου. Δηλαδή εξακολουθώ και είμαι ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, ρεπόρτερ, αρθρογράφος. Μπορώ να σου πω μάλιστα στεναχωριέμαι που μπήκα και στον κλαμπ των μεγάλων, διότι στις αρχιερησίες, στην Ένωση Ιδιοκτητών, μπήκα στο Προεδρείο και βρέθηκα χωρίς να το καταλάβω με τον κύριο Λαμπράκη, με τον κύριο Μπόμπολα και με τον κύριο Καραγιάννη. Τον κύριο Καλουφολιά. Είμαστε τον κύριο Τεγόπουλο. Τεγόπουλος δεν είναι τώρα. Α, δεν είναι τώρα. Λοιπόν, είμαστε το πενταμελές Προεδρείο. Κάποια στιγμή έτσι ψάχνουμε. Τι γίνεται εδώ πέρα, πώς μπήκα εγώ μέσα με όλα αυτά τα θηρία? Τώρα λοιπόν αισθάνεσαι καλά και ως εκδότης και σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε τι λένε οι συνεργάτες στον αδέσμευτο τύπο. Το κάνατε. Να δούμε το ρεπορτάζ. Είναι από τους καλύτερους προϊσταμένους που δεν τον θεωρούμε τόσο πολύ προϊστάμενο, περισσότερο φίλος είναι για μας. Ο Δημήτρης ο Ρίζος έχει μια μαγική ιδιότητα. Όταν γίνεται σκληρός είναι πάρα πολύ καλός. Κατεβαίνει απότομα πολλές φορές εδώ και σοκαριζόμαστε. Σας τρομάζει? Δεν μας τρομάζει εκείνος ο ίδιος, αλλά με την ιδέα του ότι έρχεται ξαφνικά εδώ, αμέσως όλοι... Είναι τρομερά καλόκαρδος και τρομερά εύπιστος. Αυτά τα δύο ελαττώματα μαζί τον έχουν οδηγήσει να έχει κάνει πολιτικούς με όνομα μερικούς τενεκέδες, να έχει κάνει ανθρώπους με όνομα μερικά ζώα και πολλά φίδια. Τα φίδια κάποια στιγμή γύρισαν και τον δάκωσαν. Πιλάτωμα, Δημήτρης. Παναθηναϊκάρα, έτσι. Έχει πολλές κατακτήσεις στο γυναικείο φίλο. Πιστεύω πως ναι, γιατί είναι ωραίος άντρας. Εντάξει, πλάκες εμείς δεν του κάνουμε, μας κάνει αυτός πλάκες, κάνει ωραίες πλάκες. Γενικά ο Δημήτρης ο Ρίζος είναι γνωστό ότι έχει χιούμορ, έχει πλάκα, του αρέσει ο χαβαλές. Και είναι φοβερός γιατί δεν είναι εργοδότης, είναι φίλος. Του αρέσουν πολύ τα ανέκδοτα. Θα ακούσει, σας λέει. Όταν τον παίρνουμε μέσα και του λέμε ανέκδοτα για να γελάει. Και τα πολιτικά ανέκδοτα του αρέσουν.